Μια κουβέντα μόνο. Μια κουβέντα. Σε σχέση με τις αγοραπολισίες των κτημάτων, εάν δούμε τα τελευταία 40 χρόνια τα κτήματα που έχουν αλλάξει χέρια, θα διαπιστώσουμε, και αυτό είναι αριθμητική απλή, ότι τα περισσότερα κτήματα έφυγαν από χέρια μουσουλμάνων και πήγαν στα χέρια χριστιανών. Yeah. Κάνει προσπάθεια σήμερα το τουρκικό προξενείο και η τράπεζα? Πιθανότατα ναι. Το αποτέλεσμα θα το πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Δεν ξέρω. Θα πρέπει, καλώς το σημειώνεται. Δεν ξέρετε, Κώστα, μισό λεπτό. Καλώς το σημειώνεται. Καλώς το σημειώνεται. Για την αγορά μου σου λέει φορά κινήθω. Για το θέμα της παιδείας θέλω να πω. Ακούω εδώ πέρα πάρα πολύ απίστευτα δηλαδή. Εντάξει, ας πω κάτι. Είναι λογικό. Είναι αντικειμενική πραγματικότητα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό όμως. Εγώ λοιπόν θα σας φέρω, όχι τώρα, στην επόμενη εκπομπή, θα σας φέρω λοιπόν όλες τις αγοραπολισίες, ένα μεγάλο μέρος από τα υποθηκοφυλάκια και από τις συμβολιογράφους του Σάντσι Κομωτινής, να δούμε τι αγορές οικοπαίδων έχουν γίνει, από ποιους έχουν γίνει, με ποια βοήθεια έχουν γίνει, με ποια χρήματα έχουν γίνει, διότι η τράπεζα, η τουρκική, από ό,τι μου είπαν. Ορίστε. Με τι ημερομηνία αγοροπολισιών? Ημερομηνία, όχι πριν από 50 χρόνια. Θα το πάρει από το 1974 και μετά. Όποτε θέλετε. Από το 1974 και μετά. Πάρε. Θα είναι λοιπόν και τα ραβεία. Θα δει ότι αυτό που είπε ο Γιώργος με τα εθνικά δάνεια, το 70% των μουσουλμανικών και των μειονοτικών κτημάτων πέρασε στα χέρια των δημοσίων υπαλλήλων της Τράκης. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Και αυτό δεν το πω. Εγώ δεν κρύβομαι. Αυτή η πραγματικότητα, γιατί η δημοσιογραφία το έχω ψάξει. Όπως ακριβώς τα λες είναι. Έχω κάνει καιρό στη Βουλή και το θέμα των κτημάτων που αγοράζονται ξαφνικά τα τελευταία 3 χρόνια. Θα πω όμως το εξής. Ζούμε σε ένα κράτος το οποίο όντως ή έχει πολλοί πολίτες αγγέλους που δεν βλέπουν δίπλα τους. Ή πολλοί φιλάνθρωποι, πολλοί βλάκες είμαστε. Ακούω ανθρώπους να μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα, κρίμα είναι οι άνθρωποι. Κρίμα! Όταν η Διεθνή Συνθήκη, εμένα κύριε Καρδαβέλα, δεν μου υποχρεώνει να διδάσκω τουρκικά τα παιδιά. Πώς αυτά τα παιδιά τα παίρνω και τα διδάσκω τουρκικά, εγώ τα παιδάκια των μουσουλμάνων? Γιατί να διδάσκω τουρκικά, εξηγήστε μου τον λόγο. Σας παρακαλώ μισό λεπτό, κυρία μου. Αραβικό είναι το Κοράνι. Μην λέτε ότι θέλετε. Στα αραβικά γράμματα το Κοράνι. Η συνθήκη του Ζωζάνη είναι ξεκάθαρα. Λοιπόν, τι λέει η συνθήκη τη Ζωζάνη? Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Λέω λοιπόν το εξή. Εδώ και 20, 25-30 χρόνια διδάσκουν τα παιδιά αυτά τουρκικά. Άρα τα εκτουρκίζει, κύριε Καρδαβέλα. Έχω τους πομάκους οι οποίοι και αυτοί καταπιέζονται από τους άλλους που θεωρούν ότι είναι Τούρκοι και πρέπει να γίνονται Τούρκοι. Και ήρθε ο Ανδρέας Πανδρέου, κύριε Καρδαβέλα, τη δεκαετία του 80, το ξεχάσαμε. Μυρίστηκε το πρόβλημα. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Μπορεί να ανήκα στο κέντρο, εμπάσχετο στο Πασόκ. Αλλά θυμάμαι τι είχε πει. Έστειλε λεφτά για να γίνουν επενδύσεις στη Θράκη. Και πήγαν οι αριτζίδες, κάναν έργα επάνω με τσιμέντα, πήραν τα φράγκα και φύγαν, κύριε Καρδαβέλα. Ο άνθρωπος έδωσε λεφτά, η κυβέρνηση έδωσε λεφτά για να γίνει ανάπτυξη στη Θράκη. Ήξερε τι ερχόταν. Ο Παπαδρέου ξέρει πολύ καλύτερα, 10 χρόνια πριν θα γίνει μετά. Λοιπόν, ένα λεπτό. Άρα λοιπόν, είμαι υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Να μην διδάσκεται η μητρική γλώσσα των Τούρκων. Να μην διδάσκεται η τουρκική γλώσσα. Εγώ το παίρνω στην κοιτάω. Πες την πατρίδα μου, κοιτάω. Είναι αντίθετο σε όλε τι εθνικέ. Ένα λεπτό, ηρεμήστε παρακαλώ. Πάμε παιδάκι, δεν ξέρω τι φορά. Αυτά είναι φιλανθρωπίε. Θα ξαναπώ, δεν ξέρω. Τρίτη φορά είναι ίσω να γυρίσει η συζήτηση εκεί που πρέπει. Το πρόβλημα, αν μια χώρα που είναι ισχυρή ξέρει τι θέλει. Έχει στρατηγική σε όλους τους τομείς, στην παιδεία, στην οικονομία. Δεν κάθεται να συζητήσει αυτά τα πράγματα. Πηγαίνει σε μια περιοχή η οποία είναι η Θράκη, είναι η Μακεδονία, η όποια είναι, κρίσιμη, και εκεί επιβάλλει τη θέλησή της. Έτσι. Και δεν κάθεται να συζητάει τώρα εάν ο κύριος Ντεντές βγήκε σε ένα καφενείο και τον έπιασε κρίση, ας πούμε, και πραγματικά πρέπει να πάρει έναν εξωτανήλι το πρωί και ένα το βράδυ. Δηλαδή όλα αυτά που ακούω είναι έλλειψη στρατηγικής από το κέντρο. Μάλιστα. Ένα. Δύο. Όχι τυχαία, πες το όμως. Όχι, δεν είναι τυχαία. Φυσικά δεν είναι τυχαία. Φυσικά είναι το σημαντικό προηγουμένως ότι η Ελλάδα είναι πρωτεύουσα της Αθήνας. Έτσι που έχουμε γίνει. Λοιπόν, το δεύτερο και σημαντικότερο, να το πω τρίτη φορά, μήπως γυρίσουμε προς τα εκεί. Είναι ότι υπάρχουν κέντρα τα οποία όλοι τα ξέρετε. Με τα 574 μη κυβερνητικές οργανώσεις του Ιδρύματος Όρος. Τόσες είναι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι οποίες θέλουν να χωρίσουν όλο τον κόσμο, όχι μόνο τα Βαλκάνια, σε πολύ μικρά πρωτεκτοράτα, για να μπορούν να τα ελέγχουν οι ισχυροί. Αντί λοιπόν να καθόμαστε να δούμε και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί και οι 12 θεϊστές και εγώ είμαι Ιρλανδός, πιστεύω στις Τριήδες, όπως είπαμε προηγουμένως, να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε με το μέλλον και αυτής της πατρίδας και της δικής της πατρίδας που θα βομβαρδιστεί. Δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι έχουν γράψει ένα βιβλίο, θα το ξέρετε εσείς ίσως. Τη μεταλλική καταιγίδα που έχει πουλήσει 1 εκατομμύριο τεύχη μέχρι σήμερα. Που περιγράφει την επίθεση των Αμερικανών στην Τουρκία.
Κάνω λάθος. Γεωστρατηγικά παιχνίδια. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αντί να συζητάμε τι πρόκειται να γίνει τα επόμενα 10 χρόνια, καθόμαστε και συζητάμε αυτά τα πράγματα. Και αντί το κέντρο, οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το ξέρουν, κύριε. Εάν το ξέρουν και δεν κάνουν τίποτα, τότε τι το μπορεί να κάνει. Ξέρετε καλύτερα από πόσο σοβαρά θα λοιπόν, ένα λεπτό. Πάμε στο επόμενο βίντεο, όπου θα δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον και με πλάσουμε και στον κύριο Ζαχαράκη που θέλω να τον ακούσω οπωσδήποτε σήμερα το βράδυ, τον πρέσβη, που λέει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο, παρακαλώ. Τα πάντα όλα από την κυρία Μπακογιάννη. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος στις πρόσφατες εκλογές, Αχμέτ Ιλχάν, μουσουλμάνος της Θράκης, που το 2006 υπόγραψε κείμενο που μιλούσε για τουρκομουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και τη μητέρα πατρίδα Τουρκία, εξηγεί την 1η Νοέμβρη στην εφημερίδα το θέμα γιατί στηρίζει θερμά την κυρία Μπακογιάννη να εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μας έκανε ό,τι τη ζητήσαμε. Εισήγαγε την τουρκική γλώσσα ως μάθημα στα δημόσια σχολεία της Δυτικής Θράκης, παρήχε οικονομική υποστήριξη ώστε να έρθουν σχολικά βιβλία από την Τουρκία στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία, δρομολόγησε το θέμα του μουφτή και αν δεν την προλάβαιναν οι εκλογές, θα είχαμε σύντομα την εκλογή και όχι τον διορισμό του θρησκευτικού μας ηγέτη. Δεν πρόλαβε η κυρία Μπακογιάννη να νομιμοποιήσει τον ψευδομουφτή που θέλουν οι Τούρκοι, όπως αυτό που καλούνται μουσουλμάνοι της Θράκης. Ίσως η κυρία Μπακογιάννη είχε γοητευτεί από το παραλήρημα του ψευδομουφτή στις τελευταίες εκλογές. Yetmiyor gavurlar çözdü, bizim gavurlar da çözdü. Milletvekillerini çıkarmamak için daha ilk günden Kontoz'un veyahut da Gurdiz'in çanaklığını yapmaya başlamış. Bu çanaklıktan vazgeçmemiz lazım. Türk olsun da isterse çamurdan olsun. Και κάτι ακόμα που ελπίζουμε να γνωρίζει η κυρία Μπακογιάννη. Ο ψευδομουφτής Ξάνθης Αχμέτ Μετέ, 16 Ιουνίου του 2009, έστειλε σε όλες τις ξένες πρεσβείες των Αθηνών ένα κατάπτυστο έγγραφο κατά της Ελλάδας για την κατάσταση των Τούρκων, όπως λέει, της Δυτικής Θράκης, που ζουν στη Βορειοανατολική Ελλάδα. Αυτό τον εγκάθιτο της Τουρκίας στη Θράκη δεν πρόλαβε να νομιμοποιήσει η κυρία Μπακογιάννη. Γεια λοιπόν, Μπακογιάννη δεν πρόλαβε να τακτοποιήσει το θέμα του μουφτή, του ψευδομουφτή, όπως λέγεται. Ποια είναι η δράση όμως αυτού του ανθρώπου, γιατί πολλά λέγονται για ένα ψευδομουφτή στην Θράκη που κυκλοφορεί στα χωριά, πυροδοτεί καταστάσεις, πιέζει ανθρώπους κλπ. Θέλω να το δούμε λιγάκι και να κουβεντιάσουμε μετά και πάλι όλα αυτά που θα ακούσουμε.